Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συζητάμε σήμερα το πολυνομοσχέδιο εν μέσω της Οδύνης για την ξαφνική απώλεια του συντρόφου μας, αγωνιστή της αριστεράς και της δημοσιογραφίας, του Θοδωρή Μιχόπουλου. Ο Θοδωρής υπήρξε ένας ακτιβιστής της ζωής, με απαράμιλο χιούμορ, σπάνια πολιτική διορατικότητα και ήθος. Δεν σε ξεχνάμε, Θοδωρή, δεν ξεχνάμε το χαμόγελό σου και το κουράγιο σου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το πολυνομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα και η ψήφισή του αποτελεί, όπως είναι γνωστό, βασικό βήμα για το κλείσιμο της τέτοιης αξιολόγησης. Μάλιστα, όπως επίσης είναι γνωστό, αυτή η διαδικασία προχωράει στη βάση της τεχνικής συμφωνίας που έχει επιτευχθεί πρόσφατα. Κι όμως είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, αν θυμηθεί κανένας, τις δύσκολες συνθήκες των δύο προηγούμενων αξιολογήσεων. Όταν ημένουμε Ευρώπη, μας καλούσαν να κλείσουμε, για παράδειγμα, τη δεύτερη αξιολόγηση, ενώ γνώριζαν πολύ καλά ότι οι διαφωνίες του Δούνου του με τους άλλους θεσμούς ήταν αυτές που μας καθυστερούσαν και οδήγησαν τελικά σε ένα ακόμα δύσκολο συμβιβασμό το καλοκαίρι του 2017. Θυμόμαστε βεβαίως και την πολεμική κατάσταση στην κοινοβουλευτική διαδικασία και τα πύρινα αιτήματα της Νέας Δημοκρατίας για προσφυγή στις κάλπες. Όμως όλα αυτά είναι ασφαλώς πίσω μας. Όχι γιατί ξαφνικά μας αγάπησαν όλοι, ούτε γιατί τα δώσαμε όλα, όπως ισχυρίζονται οι αντίπαλοι μας, ως η καλύτερη δήθεν υπηρέτηση του συστήματος, αλλά γιατί πέρα από τους άλλους παράγοντες που εξελίχθηκαν αυτό το διάστημα, καταφέραμε όχι χωρίς δυσκολίες και απώλειες, είναι αλήθεια, να έχουμε μια συνεπή και προσιλωμένη στάση απέναντι σε αυτά που συμφωνούμε και να διεκδικούμε συνεχώς και από καλύτερη θέση μικρά αλλά ουσιαστικά βήματα μέσα από σκληρή διαπραγμάτευση για την κοινωνική πλειοψηφία και για τον κόσμο της εργασίας. Είναι ακόμη γιατί η οικονομία, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που έχουμε ακόμη μπροστά μας, βρίσκει το βηματισμό της και γιατί πραγματοποιούμε θεσμικές τομές που πράγματι εξυγχρονίζουν αυτό το απίστευτο κουβάρι των πελατειακών λογικών και της διαπλοκής. Είναι ακόμη γιατί αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που αξιοποιούν σε όφελος της χώρας μας τη γεωπολιτική μας θέση και είμαστε παράγοντας σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τούτων δοθέντων, βρισκόμαστε πράγματι μπροστά σε ένα πολυνομοσχέδιο που είμαι απολύτως βέβαιος ότι πολλές από τις διατάξεις του θα έβρισκαν ή και μπορεί να βρουν τη σύμφωνη γνώμη μιας ευρύτερης πλειοψηφίας, έστω και αν συζητούνται σε συνθήκες πίεσης, όχι πάντως με ένα άρθρο και ένα νόμο, αλλά σε ξεχωριστά κεφάλαια και πλήθος άρθρων. Ποιοι άραγε διαφωνούν ή θα ακυρώσουν τα ουσιαστικά βήματα που γίνονται με την ίδρυση του Ελληνικού Κτηματολογίου, ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που θα ολοκληρώσει επιτέλους μετά από δεκαετίες την κτηματογράφηση της χώρας, εξασφαλίζοντας ενιαίους κανόνες και καταχυρώνοντας βασικά δικαιώματα των πολιτών και το δημόσιο συμφέρον? Ποιοι άραγε διαφωνούν ή θα ακυρώσουν τα ουσιαστικά βήματα στη λατομική νομοθεσία που εξασφαλίζουν όρους διαφάνειας, εξυγχρονίζουν το τοπίο και απαλήφουν τις γκρίζες ζώνες, ενοποιώντας την νομοθεσία που ήταν διασπαρμένη σε 10 ξεχωριστούς νόμους? Ποιοι άραγε διαφωνούν ή θα ακυρώσουν βασικές προωθητικές επιλογές που γίνονται από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομίας, που επεκτείνουν τις γρήγορες διαδικασίες αδειοδότησης, αλλά και τους ουσιαστικούς ελέγχους κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ή ακόμη δημιουργούν προθετικά πλαίσια για τη λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων, ακόμη και για μια μόνη μεγάλη επιχείρηση, ή τέλος δίνουν ουσιαστική λύση για τους μικρομεσαίους αρτοποιούς, αναθεωρώντας την νομοθεσία που έδινε μονομερώς προνόμια στις μεγάλες αλυσίδες? Ποιοι άραγε διαφωνούν ή θα ακυρώσουν το υπερπρονόμιο που δίνεται για την κατά προτεραιότητα εξόφληση των εργαζομένων σε μια επιχείρηση που πτωχεύει, ή ακόμη για την αποκατάσταση των στοιχειωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ και στα τουριστικά λεωφορεία? Ποιοι άραγε διαφωνούν ή θα ακυρώσουν τις διατάξεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη δυνατότητα για πρώτη φορά ηλεκτρονικής παρακολούθησης της εκτέλεσης δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, ή για τη δημοπράτηση και υπογραφή δημόσιας σύμβασης για την εγκατάσταση πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικής χρέωσης διοδίων σε όλο το εθνικό μας δίκτυο? Ποιοι άραγε διαφωνούν ή θα ακυρώσουν τη νέα Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που η συγκρότησή της θα διευκολύνει με στοχευμένες παρεμβάσεις την αποτελεσματικότητα στον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής? Ποιοι άραγε διαφωνούν ή θα ακυρώσουν
το νέο σύστημα αξιολόγησης και τιμολόγησης των φαρμάκων, που επιτέλους βάζει σταθερούς κανόνες σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε αυτή τη διαδικασία. Με όλα τα παραπάνω, νομίζω ότι γίνονται φανερές ορισμένες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου με θετικό προοδευτικό πρόσημο. Έρχομαι τώρα σε ορισμένες από τις διατάξεις που εύλογα συγκέντρωσαν την πολιτική αντιπαράθεση και αποτελούν σημεία στα οποία θα ήθελα να πω τη γνώμη. Πρώτα απ' όλα στην αλλαγή για τη συγκρότηση απαρτίας στα πρωτοβάθμια σωματεία. Πράγματι, γίνεται μια αλλαγή στο 1284 που αφορά τα πρωτοβάθμια σωματεία που δεν έχουν πανελλαδική ή υπερτοπική εμβέλεια. Δεν αλλάζει τίποτε αναφορικά με τη διαδικασία του πώς λαμβάνεται η απόφαση για την απεργία, δηλαδή με σχετική πλειοψηφία στο πρωτοβάθμιο επίπεδο, και δεν αλλάζει τίποτε σε σχέση με τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και φυσικά την τριτοβάθμια οργάνωση και τον τρόπο τρόπο λήψης της απόφασης για απεργία. Αυτό το άρθρο αποτελεί βεβαίως ένα συμβιβασμό που αποκρούει όμως αποτελεσματικά τις ακραίες επιδιώξεις του Δούνου του που επιδίωκαν το ξύλωμα όλου του συνδικαλιστικού νόμου και την πλήρη ασυνδοσία της εργοδετικής αυθαιρεσίας που περισσεύει στις μέρες μας. Η Νέα Δημοκρατία και τα συμφέροντα που εξυπηρετεί σε αυτό το σημείο θέλουν να κρυφτούν, αλλά θα έλεγα η βιασύνη τους να ξυλώσουν ό,τι κατακτήθηκε με σκληρούς αγώνες δεν τους αφήνει. Με το πρόσχημα δήθεν των δημοκρατικών διαδικασιών, συμπλέουν με το Δούνο του για να δυσκολέψουν τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, ιδιαίτερα τώρα που διαμορφώνονται οι όροι για την επαναφορά σε σύντομο χρονικό διάστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων. Και θα ήθελα να συμπληρώσω και η κριτική που ακούγεται από τα αριστερά μας είναι κριτική που θυμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα στην εποχή του Μεσοπολέμου, επιτρέψτε μου να πω, που με έναν ακραίο τρόπο προσεγγίζει τη σημερινή πραγματικότητα, ταυτίζοντας μια δύναμη που ξέρει πάρα πολύ καλά ότι υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων με τα αντίπαλα συμφέροντα. Δεύτερον, για τα οικογενειακά επιδόματα. Θα ήθελα απλώς να ζητήσω αρχικά να σοβαρευτούμε στη συζήτηση για το δημογραφικό και τη σύνδεσή του με τα επιδόματα. Αν ρίξει κάποιος μια ματιά στο πώς εξελίσσονται τα δημογραφικά δεδομένα σε διάφορες περιοχές του κόσμου, θα καταλάβει πως είναι πολύ πιο σύνθετο το ζήτημα του πώς ανανεώνεται ή πώς γυρνάει ένας πληθυσμός. Σε κάθε περίπτωση, φαντάζομαι πως όλες και όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζονται πολυεπίπεδες παρεμβάσεις για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της χώρας μας και της Ευρώπης και ότι δεν είναι το μίσος δήθεν του ΣΥΡΙΖΑ στην πολύτεκνη οικογένεια, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Βορύδης, που πλήττει την πολύτεκνη οικογένεια. Αυτό λοιπόν που γίνεται στα οικογενειακά επιδόματα είναι ότι επιτέλους καθιερώνεται ένα σύστημα με κανόνες και διαφάνεια στη θέση ενός μη συστήματος. Εύκολα κανείς μπορεί αυτό να το διαπιστώσει αν δει με προσοχή τον παλιό τρόπο χορήγησης των οικογενειακών επιδομάτων. Με αυτό το σύστημα που εγκαθιδρύουμε, πράγματι αυξάνεται κατά 40% το συνολικό ποσό που πάει στα οικογενειακά επιδόματα. Πράγματι, πάνω από 730.000 οικογένειες, στο σύνολο περίπου 800.000, θα λάβουν πολύ σημαντικές ενισχύσεις. Το σύστημα των οικογενειακών επιδομάτων συμπληρώνεται με τις παρεμβάσεις μας για τη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων σε ευρωεφορμιπιακούς θεσμούς και την επέκταση των σχολικών γευμάτων στα 130.000 σχολικά γεύματα, καθώς όλη η εξοικονόμηση από την επισκόπηση δαπανών κατευθύνεται σε δράσεις για το παιδί. Πράγματι, προκύπτουν μειώσεις για τα μισά περίπου νοικοκυριά τριτέκνων και πολυτέκνων, ενώ τα υπόλοιπα 50.000 περίπου νοικοκυριά τριτέκνων και πολυτέκνων στη χαμηλότερη εισοδηματική κατηγορία λαμβάνουν πολύ σημαντικές αυξήσεις. Αυτές τις μειώσεις, αυτά τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή αυτού του νέου συστήματος, όπως ήδη έχει αναφερθεί, θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε μέσα στο 2018. Τέλος, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στη διάρκεια της συζήτησης επαναλήφθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σενάρια καταστροφολογίας και δήθεν επιχειρήματα που έχουν απαντηθεί πολλές φορές. Αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα, που εκτείναξαν το δημόσιο χρέος και απογείωσαν την ανεργία, συνεχίζουν να εμφανίζονται ως σωτήρες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν κρύβουμε τις δυσκολίες. Δεν πανηγυρίζουμε και δεν οικοδομούμε σενάρια πλαστής επιτυχίας. Έχουμε πλήρη συνείδηση των πολλών δυσκολιών που βρίσκονται μπροστά μας μέχρι τον Αύγουστο, αλλά και μετά.
Έχουμε όμως και πλήρη προσήλωση στο να οικοδομήσουμε μια χώρα με νέα δικαιώματα για τους πολίτες, με νέους θεσμούς και προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που απαλήφουν με σταθερό βηματισμό τις γκρίζες ζώνες του πελατειακού κράτους και της διαπλοκής, που μπορούν να οικοδομήσουν τους όρους για μια όσο γίνεται με τους δεδομένους συσχετισμούς και στο περιβάλλον της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, δίκαιης ανάπτυξης που θα αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας στον κόσμο της εργασίας. Οικοδομούμε μια χώρα που αποτελεί ήδη πόλο σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή, επιχειρώντας να λύσουμε προβλήματα που έχουν κακοφορμήσει για δεκαετίες, με όρους αμοιβαιότητας και κοινής ωφέλειας για τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Όποιοι ειλικρινά, παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες, παρά τις πολύ μεγάλες αδικίες, μπορούν να δουν την πορεία της εφαρμοζόμενης πολιτικής, χωρίς παροπίδες, νομίζω ότι μπορούν να διακρίνουν μια εργώδη και συστηματική προσπάθεια να βγούμε από το φαύλο κύκλο της κρίσης με την κοινωνία όρθια. Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε και θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για το λόγο. Τώρα θα έχει ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο κύριος Παναγούλης, και συνεχεία ο αναπληρωτής υπουργός.